Απόψε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας υποδεχτήκατε στο γραφείο σας. Χαίρομαι που είστε εδώ, κυρία Παρασκευά. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες του ΣΤΑΡ. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και να καταλήξουμε στα ζητήματα του Υπουργείου. Να ξεκινήσουμε με τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, που κατά πολλούς είναι άσος το μανίκι σας, κατάλληλο στο θέμα που θα σας σύρει σε εκλογές και ίσως και στην αντιπολίτευση. Είχαμε και μια πολύ έντονη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πρώτη φορά να βάζει ένα ζήτημα για το αν θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το θέμα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όσοι ελπίζαν ότι θα έχουμε στην Ελλάδα πολιτικές εξελίξεις με αφορμή τη συμφωνία και με βάση τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών εχθές, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν οποιοδήποτε τέτοιο τύπου προσδοκίες. Νομίζω ότι όπως και την προηγούμενη περίοδο υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή για να την επικυρώσει. Με ρωτάτε τι γίνεται τώρα και στην άλλη πλευρά. Η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί ούτε χιλιοστό. Η Ελλάδα περιμένει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και μόνο αυτών. Και βεβαίως, όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, τελευταία η Ελλάδα, αφού έχει τηρήσει η άλλη πλευρά αυτά που έχουν συμφωνηθεί, θα επικυρώσει τη συμφωνία. Αυτή η προκλητικότητα η καθημερινή από την πλευρά η του Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα νομίζω έχει τη δυνατότητα και το εκτόπισμα και τη διπλωματική δύναμη να αντιμετωπίζει τα πάντα με ψυχραιμία και να κάνει καθαρό και προς την απέναντι πλευρά ότι η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και θα πρέπει αμφότεροι να τη σεβαστούμε και να την τηρήσουμε. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, πώς θα κινηθούν τα πράγματα στην άλλη πλευρά, στο βόρειο γειτονά μας, και νομίζω, κυρία Παρασκευά, και θέλω να το επαναλάβω, ότι καθώς θα περάσουν και οι επόμενες εβδομάδες και θα φανεί ότι τηρεί ο γειτονά μας τα συμφωνηθέντα, θα πιστούν ακόμα περισσότεροι ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Πολλοί πολίτες, ενδεχομένως και στη στερεά Ελλάδα που μας βλέπουν, πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι οι βόρειοι γειτονές μας μέσω αυτής της συμφωνίας αμφισβητούν την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Την αμφισβητούσαν μέχρι τώρα και το πρώτο κείμενο συμφωνίας στο οποίο γίνεται ρητό και από τη δική τους μεριά ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, την παράδοσή της, το Μεγαλέξανδρο, το Φίλιππο, είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Και γι' αυτό είναι και επωφελής και για τα δικά μας αυτά εθνικά συμφέροντα. Αυτά που προκύπτουν τώρα με τη γλώσσα και τα ζητήματα που βάζει ο κύριος Ζάεφ είναι στα ψηλά γράμματα, δεν είναι ξεκαθαρισμένα, είναι... τα λέει για εσωτερική κατανάλωση. Κοιτάξτε να δείτε, γλώσσα. Την γλώσσα νομίζω την έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν νομίζω το έτος 1977, στο οποίο κατεγράφει η γλώσσα ως τέτοια και ως τέτοια αναφέρεται και στο κείμενο της συμφωνίας, προερχόμενη βεβαίως από την νότια σλαβική γλώσσα, η λεγόμενη μακεδονική, που τη λένε και οι γειτονές μας. Έτσι. Το ζήτημα δε της εθνότητας νομίζω έχει απαντηθεί. Πρόκειται για μια λαθροχειρία. Στις διεθνείς σχέσεις, κύριε Παρασκευά, δεν διαπραγματεύονται έθνη. Διαπραγματεύονται κράτη. Υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία περιέχουν μέσα, περιέχουν πολλά έθνη. Η Ισπανία, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο κράτος. Έτσι δεν είναι? Οι διεθνείς νομικές προσωπικότητες είναι τα κράτη. Τα κράτη λοιπόν διαπραγματεύονται και αποδίδουν ηθαγένεια. Η οποία ηθαγένεια στα αγγλικά μεταφράζεται nationality και κάποιοι κάνουν τη λαθροχειρία να την μεταφράζουν ως εθνότητα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αποβάλουμε το φοβικό σύνδρομο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλο μέγεθος σε σχέση με το βόρειο γειτονά της. Είναι μια χώρα η οποία βγαίνει από την κρίση και μια χώρα η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ούτως ώστε τα Βαλκάνια, η γειτονιά μας, να γίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια ένας χώρος συνανάπτυξης και συνεργασίας. Έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολλά. Και όλοι εμείς που δεν ζούμε στη Μακεδονία, αλλά και οι κάτοικοι της Μακεδονίας, της οποίας Μακεδονίας είχαν προδοθεί όχι τα ιερά και τα όσια της, είχαν προδοθεί οι δυνατότητές της. Με την κοντόφθαλμη αυτή πολιτική του σκαντζόχυρου. Αν έρθει το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι θα γίνει με τη στάση των ΑΝΕΛ, και δεδομένου ότι και το ποτάμι έχει αλλάξει ρότα, στο οποίο μάλλον υπολογίζατε έως τώρα? Για να δούμε. Δεν φάνηκε ότι αποστασιοποιείται το ποτάμι από την ρητή του δέσμευση ότι αυτή η συμφωνία είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Δεύτερον, σας λέω ότι και ο Πάνος ο Καμένος και οι βουλευτές του νομίζω ότι θα πιστούν
και άλλοι βουλευτές εκτός από αυτούς που έχουν δημόσια δηλώσει ότι θα την υπερψηφίσουν τη συμφωνία, θα πιστούν στο τέλος ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων και θα υπάρχει και πλειοψηφία μεγαλύτερη από την απλή κυβερνητική. Mm-hmm. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση η υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Μπορεί να γίνει νωρίτερα σε αυτό. Καμία μπορεί να χρειαστεί να γίνει νωρίτερα, δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό νομίζω την ερώτηση πρέπει να τα απευθύνετε στον κύριο Μητσοτάκη, σε κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται έχουνε... πως υπάρχει αυτή η προδιάθεση. Αν έχουν τα κότσια, ας το κάνουν. Θέλω να πάμε στο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την κρίση την οποία βιώνουμε. Σίγουρα το ζήτημα των Σκοπίων είναι ένα, ίσως το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα αυτόν τον καιρό και το παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον. Εδώ και λίγους μήνες είμαστε εκτός μνημονίων, λέτε εσείς στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Η κρίση βέβαια δεν έχει τελειώσει στην Ελλάδα και θέλω να μου πείτε πότε ο Έλληνας πολίτης θα αρχίσει να νιώθει ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Ότι έχουν μείνει πίσω μας τα μνημόνια και ότι η κρίση αρχίζει... Ξαρτάται για ποιο πολίτη μιλάμε. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν ανασφάλιστο, mm-hmm. Τον οποίο το χτύπησε η κρίση βάρβαρα, αυτός ο πολίτης θα ξεκίνησε να βλέπει ότι τα πράγματα αλλάζουν ακόμα και πριν τελειώσουν τα μνημόνια. Mm-hmm. Όταν η κυβέρνηση πέρασε τη ρύθμιση για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Μιλάμε ότι ήταν 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Αν είναι αγρότης, θα δει τα πράγματα να βελτιώνονται διότι η αγροτική του σύνταξη έγινε εθνική σύνταξη με τα χιλιάδες προβλήματα που είχε ο ΟΓΑ και προστατεύτηκε το ύψος της και προχωράμε παρακάτω. Αν είναι συνταξιούχος θα δει πιθανόν να παίρνει κάποιο κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του έτους και ενδεχομένως ανάλογα με τα εισοδήματά του να παίρνει και επιδότηση ενοικίου ή στεγαστικού δανείου. Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα δει τις μειωσμένες του εισφορές, είτε με την αρχική δομή του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος όταν ψηφίστηκε, θυμάστε το κίνημα της γραβάτας, είχε γίνει ο κακός χαμός, έτσι δεν είναι. Καλά, και αν... τώρα ο νόμος Κατρούγκαλου είναι πλήρωμα δόν δέχεται από όλες τις κατηγορίες. Μισό λεπτό όμως, κυρία Παρασκευά, εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι τα κόμματα πρέπει να κατασκευάζουν και μια πραγματικότητα για να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο νόμος Κατρούγκαλου πρώτον ενοποίησε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Ελλάδα έχει πλεονασματικά ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος το έλεγε, έτσι. Ταμεία δηλαδή που γεννάγανε λύματα, αυτή τη στιγμή να έχουμε πλεονάσματα και να μπορούμε να διανύμουμε και μέρισμα. Υπήρχε και εδώ δεν θα κάνω ότι δεν το καταλαβαίνω. Μία κατηγορία εισοδημάτων, όχι η χαμηλότερη. Η μεγαλύτερη, η οποία είχε δυσανάλογη επιβάρυνση. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν, τώρα είχαμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα έχουμε ένα πλέγμα μέτρων ή όπως έχουμε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τους αγρότες. Ή έχουμε την έναρξη. Για τους συνεταιρισμένους, όχι. Για τους συνεταιρισμένους, βεβαίως. Καλό δεν πράγμα. Δεν είναι η πλειοψηφία συνεταιρισμένη. Ναι, αλλά είναι, το συνεταιρίζεστε είναι καταρχήν καλό πράγμα. Έτσι. Χρειάζεται πολλή εκπαίδευση και πολλής χρόνος για να γίνει και αυτό. Και βεβαίως και έχει προβλήματα για το συνεταιριστικό κίνημα. Αυτό δεν θα το παραβλέψουμε. Αλλά νομίζω συνολικά βλέπετε, όπως και για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις έχουμε την έναρξη της αποκλιμάκωσης του φόρου των κερδών. Έτσι. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πλέγμα μέτρων τα οποία συγκροτούν όλα μαζί μία πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη πολιτική, μία ισορροπημένη πολιτική, η οποία δεν κοιτάει μόνο από τη μία μεριά ή μόνο από την άλλη μεριά, κοιτάει βεβαίως να ελαφρύνει τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στα χαμηλά, πολύ χαμηλά εισοδήματα και βελτιώνει και τη θέση των μεσαίων στρωμάτων. Καθώς περνάει ο καιρός, είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Mm-hmm. Μειώνεται και ο έμφυα. Ναι. Θυμάστε τι θόρυβος έχει γίνει με τον έμφυα. Μειώθηκε φέτος ελάχιστα και για λίγους. Όχι. Ο έμφυα θα μειωθεί για τους μισούς Έλληνες γύρω στο 30%. Θα μειωθεί, μου λέτε. Για το 19. Για το 19, βεβαίως. Άρα θα δουν οι πολίτες στις φορολογικές τους λέω στο 19, οι μισοί πολίτες, οι πολίτες οι οποίοι έχουν περιουσίες οι οποίες έχουν αντικειμενικές μέχρι 60.000, να μειώνεται το έμφυα 30%. Είναι ένα πρώτο βήμα. Νομίζω μπορεί και να μειωθεί περαιτέρω που θα μειωθεί την επόμενη χρονιά, αλλά και στο τέλος να αντικατασταθεί από ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. Σοβαρό πρόβλημα το οποίο σίγουρα γνωρίζετε και εσείς είναι το ζήτημα της ανεργίας και mm-hmm. των ανθρώπων που έχουμε και είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και από πλευράς προσόντων, προσοντολογίου, αλλά δεν είναι εδώ. Δεν δουλεύουν mm-hmm. στην Ελλάδα.
το ζήτημα της ενεργείας μας απασχολεί όλους. Γιατί ό,τι και να βελτιωθεί, ό,τι να πάρει μια οικογένεια με τη μορφή επιδόματος ή μερίσματος, αν δεν υπάρχει ο μισθός, ο μηνιαίος και η εργασία που θα εξασφαλίζει και την ασφάλιση αλλά και το μηνιαίο εισόδημα, δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με την έννοια πια ότι το ζήτημα των επιδομάτων είναι ένα απαραίτητο στοιχείο κρατικής δημόσιας πολιτικής για να αποφύγουμε την καταστροφή. Έτσι, βεβαίως απλώνουμε ένα δίχτυ το οποίο αποτρέπει ένα ενδεχόμενο μηδενικού εισοδήματος για τους πολίτες μας, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και ελεύθερη πρόσβαση, τα επιδόματα, τα επιδόματα παιδιού, μία σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, αλλά το ζήτημα το κεντρικό είναι το ζήτημα της εργασίας. Εκεί λοιπόν τι αποτελέσματα έχουμε. Όταν αναλάβαμε το 2015, ποια ήταν η πραγματικότητα, κύριε Πασκευά? Στην Ελλάδα εργάζονταν 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Πριν την κρίση αυτός ο αριθμός ήταν 4,5 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 3 εκατομμύρια 900.000. Είμαστε δηλαδή σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ 350 με 400.000 θέσεις εργασίας παραπάνω από το 2015. Γι' αυτό η ανεργία από το 28 έχει πάει αυτή τη στιγμή στο 18. Θα μου πείτε, είστε χαρούμενοι να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Σε καμία των περιπτώσεων. Και γι' αυτό δράτωμαι και της ευκαιρίας να πω ότι θα συμφωνήσω με την φράση την οποία είπατε πριν, ότι δεν έχουμε βγει από την κρίση. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά μια οικονομία και μια κοινωνία η οποία έχει 18,5% ανεργία είναι ακόμα σε κρίση. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να συνεχιστούν οι αριστερές προοδευτικές πολιτικές που αποδεδειγμένα μειώνουν την ανεργία, αυξάνουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Θέλω να πάμε στο Υπουργείο σας. Δεν σας κρύβω ότι όταν ακούσαμε για Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, όλοι, ακόμα και δημοσιογράφοι που είμαστε λίγο πιο σχετικοί από τους πολίτες, αναρωτηθήκατε. Τι Υπουργείο είναι αυτό, τι θα προσφέρει, αν είναι χρήσιμο? Πιστήκατε μέχρι στιγμής? Μελετώντας όλο αυτό το διάστημα τη δράση σας και τώρα πολύ περισσότερο για να κάνουμε τη συνέντευξη, είδα ότι γίνονται πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ πριν από κάποια χρόνια ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Ελλάδα. Και θέλω να έρθουμε σε αυτά, να τα κάνουμε γνωστά και στους τηλεθεατές. Το οραματιστήκατε προσωπικά αυτό το Υπουργείο? Όχι, ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ήταν μια επιλογή, νομίζω, η οποία όμως έχει δικαιωθεί, διότι φάνηκε ότι είναι η μόνη επιλογή οργάνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου και της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει να επιταχύνουμε, ούτως ώστε να καλύψουμε το μεγάλο κενό που υπάρχει μεταξύ ημών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Να σας πω το ένα παράδειγμα. Να έχουμε δύο Ελλάδες στον τομέα αυτό. Προσέξτε, αυτό θα σας έλεγα, ότι εδώ πέρα ήταν τέτοιες καθυστερήσεις, όπου την ίδια στιγμή που προσπαθούμε να προχωρήσουμε με τις τεχνολογίες αιχμής, τέταρτης γενιάς επικοινωνίας, πέμπτης γενιάς επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας, διαδίκτυο των πραγμάτων, πρέπει σε μεριές της χώρας να καλύψουμε τις ανάγκες σε αυτό που αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε συμβατική τεχνολογία. Στην πατρίδα μας, στη Φθιώτιδα, θα είμαστε σε λίγο καιρό για να καλύψουμε πάμπολους οικισμούς, νομίζω είναι πάνω από 100 αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τηλεόραση. Την απλή τηλεόραση του ψηφιακού βεβαίως σήματος, αλλά μιας κατάστασης η οποία τους άφησε στο μαύρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ενώ οι απαιτήσεις είναι να έχουμε συνδεσιμότητα στο ίντερνετ πολλών δεκάδων Mbps, αυτή τη στιγμή πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουμε και στο επίπεδο της κάλυψης των βασικών. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα τεχνολογικών δύο Ελλάδες, γιατί λέμε για τρομερές ταχύτητες, λέμε για διαστημικούς σταθμούς και οργανισμούς, λέμε για νέες τεχνολογίες, όταν υπάρχουν χωριά που ζουν οικογένειες και πάνε να κάνουν μια αίτηση σε οποιαδήποτε εταιρεία για να έχουν ίντερνετ στο σπίτι τους και δεν μπορούν να έχουν γραμμή. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ή πώς μπορεί να ακούγεται σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι που μπορεί να προγραμματίζει το Υπουργείο. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι και ξέρουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Στην περιοχή τη συγκεκριμένη υπάρχει διαθέσιμη εμπορική κάλυψη σχεδόν για πλήρως, νομίζω λίγοι οικισμοί είναι, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Αυτό που εκκρεμεί και θα ήθελα και μέσω της εκπομπής και του δελτίου σας να κάνω μια έκκληση και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, είναι μια απόφαση της Επιτροπής η οποία θα αφορά και τις τιμές. Δηλαδή, βεβαίως, καλό είναι να έχουμε το δίκτυο απλωμένο, αλλά αν δεν υπάρχει προϊόν σε προσιτή τιμή, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Έτσι. Ή, ας πούμε, μια τρύπα στην άσφαλτο για να απλώσουμε τα καλώδια. Συνεπώς, το ζήτημα και το κρίσιμο θέμα και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία συνολικά είναι το πώς οι τεχνολογίες αυτές θα φτάσουν στον άνθρωπο.
Έτσι. Όπως για παράδειγμα η τεχνολογία η τελευταία την οποία θα αναπτύξουμε για την γεωργία ακριβίας. Λοιπόν, για αυτό το θέμα θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση. Mm-hmm. Είμαστε στη Στερεά Ελλάδα, μια αγροτική περιοχή και με μονοκαλλιέργειες όπως είναι η ελιά, αλλά και με παραγωγές όπως είναι το βαμβάκι και άλλα προϊόντα. Έχουμε ακούσει όλοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό γεωργικού τομέα. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είναι και αν θα αρχίσει να εφαρμόζεται κάποια στιγμή και στο δικό μας τόπο. Και όπως θέλω να μετά να καταλήξουμε και στη θεμελιακή μεταρρύθμιση για την ηλεκτρονική διακίνηση γράφων που αφορά όλους τους Έλληνες, οι οποίοι έχουμε ζήσει στη γραφειοκρατία, είτε με μικρότερες εμπειρίες είτε με μεγαλύτερες. Θα σας πω, πάμε στην ψηφιακή γεωργία. Ψηφιακή γεωργία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο αγρότης, δεν θα εξετάσουμε τώρα πώς, έχει τη δυνατότητα να παίρνει συμβουλή η οποία αφορά το χωράφι του συγκεκριμένα. Μάλιστα. Και να την παίρνει τη συμβουλή βασισμένος σε δεδομένα ακριβίας. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται είτε από επίγειους σταθμούς, κεραίες δηλαδή, που έχουν απάνω τους κατάλληλους αισθητήρες, είτε από τις δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα το χωράφι για το οποίο συζητάμε, οι οποίες φωτογραφίες μπορεί να καταγράψουν το επίπεδο της χλωροφύλης, το επίπεδο ανάπτυξης των καρπών, οι σταθμοί, οι επίγειοι να έχουν μετρήσει την υγρασία και άλλους παράγοντες. Αν θα πρέπει να ποτίσει, αν θα πρέπει να βάλει λίπασμα. Η συμβουλή ακριβώς θα είναι συμβουλή η οποία θα έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ακρίβειας. Θα είναι δηλαδή ότι πρέπει να ποτίσεις τότε τόσο. Να ρίξεις τόσο φάρμακο ή να ρίξεις τόσο λίπασμα. Αόρατος επιστημονικός συνεργάτης λοιπόν. Δεν θα είναι αόρατος. Θα υπάρχουν και ειδικοί πάνω στο πεδίο, διότι έχει και ένα δεύτερο στάδιο αυτό το έργο που θα αφορά ακριβώς την εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου, επιστράτευση γεωπόνων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να δίνουν τέτοιου τύπου αγροτική συμβουλή. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα διαμορφώσουμε μια τεράστια δημόσια υποδομή που θα αφορά την αγροτική μας οικονομία. 6.500 κεραίες θα απλωθούν στη χώρα και θα καλύπτουν τη μισή καλλιεργήσιμη γη. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει? Θα γίνει σε μεγάλη κλίμακα αυτό που γίνεται πιλωτικά και σημειακά. Mm-hmm. Όπου έχει εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος. Έχει ξεκινήσει δηλαδή πιλωτικά. Βεβαίως, αλλά από την ιδιωτική πρωτοβουλία και σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Και όπου έχει εφαρμοστεί, φαίνεται ότι έχουμε εξοικονόμηση κόστους γύρω στο 35-40% ανάλογα την καλλιέργεια. Οι αγρότες πρέπει να κάνουν κάτι ή θα περιμένουν την ολοκλήρωση του έργου? Οι αγρότες, καταρχήν, υπάρχουν ήδη πάρα πολλές περιοχές όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύσσει τέτοιου τύπου υπηρεσίες, αλλά η μεγάλη υποδομή θα αναπτυχθεί μόλις τελειώσουμε το διαγωνισμό και θα αρχίσουν εκεί πάνω να χτίζονται οι υπηρεσίες. Εκεί πέρα θα υπάρξει και η σχετική καμπάνια ενημέρωσης για το πώς αυτές οι υπηρεσίες θα γίνουν προσβάσιμες. Λοιπόν. Και είναι, ξέρετε, και η κυρία Παρασκευά, και ένας τρόπος να επιστρέψουν και τα νέα παιδιά στη γη. Έτσι, δηλαδή θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για εργασία, συμβουλής και εξοικείωσης όλου του αγροτικού πληθυσμού, των ανθρώπων που πονάνε και δουλεύουν πάνω στη γη, με τις νέες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό και το περιμένουμε να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώς είναι τόσο σκληρή δουλειά και μη αποδοτική, για πάρα πολλούς λόγους που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε, που δεν αναπτύσσεται όσο θα έπρεπε. Η απόδοση θα βελτιωθεί λόγω δύο πλευρών, ας πούμε, λόγω δύο αλλαγών που θα έρθουν. Πρώτον, θα έχουμε μία μείωση του κόστους από τη μία, αλλά και μία αύξηση της αξίας από την άλλη. Μάλιστα. Διότι στο ράφι το προϊόν γεωργίας ακριβίας, ένα κρασί για παράδειγμα, δίνει ένα σήμα στον καταναλωτή ότι ο καρπός αυτός έχει ποτιστεί όσο πρέπει, έχει πάρει όσο λίπασμα χρειάζεται, όσο φάρμακο χρειάζεται και κόπηκε και στην ώρα του. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να βελτιωθεί και η οικονομική κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι και το αρμόδιο Υπουργείο θα το προχωρήσει όπως πρέπει. Θέλω δια της εκπομπής σας, να μην υπάρχει και καμία παράληψη, θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο τον Αρχοβίτη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και ο ίδιος και οι υπηρεσίες του και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Χόγκαν, ο οποίος είπε κατά λέξη ότι η Ελλάδα σε αυτό τον τομέα αποτελεί μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες χώρες της ΕΕ. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το έργο.
Το περιμένουμε να το δούμε να υλοποιείται. Θέλω να πάμε στην καθημερινότητα του πολίτη. Ένα από τα βασικά προβλήματα, μια γάγκρενα. Αφήστε και τίποτα δύσκολο έξω όμως. ακόμα μια γάγκρενα που την συναντάμε καθημερινά και ξεκινάμε με ένα πριν φύγουμε από το σπίτι μας. Είναι η επαφή μας με το δημόσιο. Όλη αυτή η γραφειοκρατία που ενώ έχεις πάει σε μια υπηρεσία, έχεις καταθέσει τα χαρτιά σου, έχεις βάλει 10 υπογραφές κτλ. Πρέπει στην άλλη να κάνεις τα ίδια, γιατί δεν υπάρχει μηχανοργάνωση μεταξύ υπηρεσιών. Γιατί δεν μπορείς ηλεκτρονικά να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό το κεφάλαιο για το Υπουργείο σας ή τι προγραμματίζετε, αλλά σας άκουσα να στοχεύετε στη μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, που σημαίνει ότι... Εδώ το έχουμε εγκαταστήσει πάντως. Δηλαδή ο υπολογιστής που βλέπετε είναι η κονσόλα πάνω στην οποία υπογράφω οποιοδήποτε έγγραφο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Που έχει να κάνει με το Υπουργείο δυστυχώς. Ναι. Αν υπάρχει, ας πούμε, η μετάταξη ενός υπαλλήλου από το Υπουργείο Παιδείας ή Υγείας, θα πρέπει να υπογράψω σε χαρτί. Διότι δεν Μάλιστα. έχουμε ακόμα ολοκληρώσει σε όλο το δημόσιο τη μεταφορά. Δύο είναι οι κωδικοί τίτλοι. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, εθνική ψηφιακή πύλη. Τι κάνει η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων? Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και πάμε για προσυμβατικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα έχουμε τον ανάδοχο εγκατεστημένο στο Γενάρη μέσα, θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων υποχρεώνει 21.000 σημεία στο δημόσιο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν η κυρία Παρασκευά θέλει να πάει να κάνει μια δουλειά με το δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να ανακαλεί οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη δουλειά. Δεν θα επιτρέπεται να ζητείτε από την κυρία Παρασκευά, από τον Έλληνα πολίτη, να πάει σε άλλη υπηρεσία για να τραβήξει, να αναζητήσει προσωπικά και να το καταθέσει. Θα υποχρεούται, για παράδειγμα, εάν είχατε, ας πούμε, μία εταιρεία κατασκευών, η οποία θέλει να χτυπήσει ένα έργο στο Δήμο Λαμιαίων. Δεν θα υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να πάει και στη φορολογική αρχή για τη φορολογική του ενημερότητα και στην ασφαλιστική αρχή για την ασφαλιστική του ενημερότητα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το ποινικό του Μητρό. Η ταυτοποίησή του στο Δήμο θα είναι το επαρκές βήμα επαφής με το δημόσιο για να καταθέσει την προσφορά του. Θα είναι ταυτοποιημένος ο πολίτης, ταυτοποιημένη η επιχείρησή του και θα διαλειτουργούν τα συστήματα για να δίνουν το πράσινο ή το κόκκινο φως. Αν δεν έχετε ασφαλιστική ενημερότητα, θα ανεβαίνει στο σύστημα κόκκινο και δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε. Για παράδειγμα, και αντιθέτως, εάν υπάρχει το πράσινο φως, θα προχωρείτε κανονικά. Αναφερθήκατε στις επιχειρήσεις που είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά και γενικότερα την ανάπτυξη. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τους απλούς πολίτες. Όλα αυτά πότε θα τα δούμε να υλοποιούνται? Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, σας λέω, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και πιστεύω ότι τον Γενάρη θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης. Υπογράφουμε τη σύμβαση, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινάει και αναπτύσσεται το σύστημα και μέχρι τις 30 Ιουνίου του 19 όλοι οι οργανισμοί του δημοσίου επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε και θα προκηρύξουμε τις επόμενες ημέρες, μάλλον στις αρχές του χρόνου, το έργο της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης, το οποίο, για να το φανταστείτε απλά, είναι κάθεται μπροστά από το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο κάνει όλη την βασική δουλειά επικοινωνίας των οργανισμών του δημοσίου μεταξύ τους. Μάλιστα. Η Εθνική Ψηφιακή Πύλη είναι αυτό που βλέπει ο πολίτης και αναζητά τα έγγραφα που θέλει και κάνει τις αιτήσεις που θέλει για τις υπηρεσίες που θέλει χωρίς να χρειαστεί να πάει αλλού. Ναι. Έτσι, το one-stop shop που λέμε, η υπηρεσία μιας τάσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τι από όλα αυτά στο Υπουργείο είναι αυτό που έτσι σας δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση και αποτελεί στοίχημα για εσάς και θέλετε με τη λήξη της θητείας να το έχετε ολοκληρώσει? Να λένε ότι επί παπά έγινε αυτό. Καλά, νομίζω ότι η παρουσία μου έχει ταυτιστεί με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά αυτή τη στιγμή ανοίγονται 2-3 πεδία στα οποία δεν είχαμε φανταστεί και εμείς συλλογικά ότι θα μπορούσε να γίνει πολιτική. Δηλαδή το ζήτημα της ψηφιοποίησης του δημοσίου. Το ζήτημα της διαστημικής πολιτικής. Έτσι. Δεν είχε η χώρα διαστημική πολιτική. Ήταν εγκαταλειμμένη στον αυτόματο πιλότο. Αλλά το τι ακούσατε όταν το πρώτο αναγγείλατε αυτό. Αλλά αυτό ξέρετε ότι έχουμε συσσωρεύσει και μια σοφία. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας, να κρατάμε χαμηλούς τόνους, να συνεχίζουμε, να προχωράμε. Και τι δεν έχουμε ακούσει.
και πόση σημασία είχαν στο τέλος. Δεν έχουν πολύ σημασία διότι δεν έχουν και βάση. Και βεβαίως το τελευταίο, μια πολιτική η οποία πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει το πόσο έχει περπατήσει και έχει λειτουργήσει, την οποία τη δουλέψαμε μαζί με τον Λευτέρη τον Κρέτσο, είναι το σύστημα των κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουμε την επιδότηση με 25 ή 35% των δαπανών που κάνουν στην Ελλάδα παραγωγές οπτικοακουστικές και έχουμε συμβάλει στο να δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 4,5 με 5.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, και δεν είναι οι θέσεις εργασίας, είναι ότι συνδέονται 100 με 150 επαγγέλματα με την οπτικοακουστική παραγωγή. Είναι ότι η Ελλάδα βελτιώνει την εικόνα της στο εξωτερικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Στην Άξο έχει γυριστεί ένα βίντεο κλιπ από την βιομηχανία θεάματος της Ινδίας. Η Ινδία, για να μην γελάσει και κανένας από τους τηλεθεατές μας, είναι η δεύτερη χώρα σε πληθυσμό στον κόσμο. Μάλιστα. Ήρθανε λοιπόν δύο σούπερ στάρ, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, χορευτές, τραγουδιστές από την τεράστια αυτή χώρα και γυρίσανε ένα βίντεο κλιπ στην Άξο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη θα σας το δείξω στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτό το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 650 εκατομμύρια θεάσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό ή το γεγονός ότι είμαι σίγουρος ότι θα το πήρατε χαμπάρι τις δυσκολίες που είχαμε για να αφήσουμε τον BBC να κάνει γυρίσματα στον ναό στο Σούνιο. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε προβάλλεται το σύριαλ και προβάλλεται σε 60 με 70 χώρες. Ναι. Πόσα θα, δηλαδή είστε άνθρωπος της τηλεόρασης. Πείτε μου, εάν πηγαίνατε σε έναν διαφημιστή και του λέγατε θέλω μία καμπάνια που θα πάει σε 60 με 70 χώρες, πόσα λεφτά χρειάζεσαι. Θα σας έλεγε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Προφανώς. Λοιπόν, για αυτή την ιστορία δεν ξοδέψαμε τίποτα. Μάλλον εισπράξαμε και αφήσαμε έναν από τους τηλεοπτικούς κολοσσούς της γης, τον BBC, να κάνει εκεί πέρα γυρίσματα. Ξέρω ότι έχουμε αιτήματα και για την χρήση της Ακρόπολης κτλ. Είναι ζητήματα. Δύο παραδειγματάκια θα σας πω. Ναι. Και το σύριαλ αυτό είχε γυρίσματα και στην Ακρόπολη. Και είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν παρακολούθησα την πορεία του, είχαμε και ένα αίτημα από την ομάδα μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Προσέξτε, δεν προσβάλλει κανένα στα μνημεία μας. Όχι βέβαια. Ανέβηκαν εκεί οι αθλητές. Ανέβηκαν εκεί οι αθλητές. Με φόντο την Ακρόπολη. Είπαν πέντε καλές κουβέντες και μιλάμε για ομάδες. Για κλαμπ τα οποία έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδούς. Σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Σε όλο τον κόσμο. Είπατε πριν, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Σας έχω ακούσει πολλές φορές και στη Βουλή να τοποθετήσετε για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών που μονοπόλησε για ένα μεγάλο διάστημα την επικαιρότητα. Να ρωτήσω μόνο αν άμεσα σκέπτεστε να προχωρήσετε στα ραδιόφωνα για τις άδειες των ραδιοφώνων και των περιφερειακών καναλιών. Εκεί πέρα νομίζω είναι αρμόδιο να απαντήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το θεσμικό πλαίσιο είναι στη θέση του. Είμαστε έτοιμοι εμείς να διαβουλευτούμε για τη θωράκισή του, βεβαίως, και οι διαδικασίες μπορούν να δρομολογηθούν. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι έτοιμος ο νόμος, η ρυθμιστική αρχή είναι στη θέση της, έχει την αρμοδιότητα της αδειοδότησης. Η προσωπική μας η πρόνοια, η κυβερνητική πρόνοια, επιτρέψτε μου, είναι να μην εκπλαγεί κανείς. Να γίνουν όλα συγκροτημένα, συστηματικά, με σταθερά βήματα, χωρίς να προκληθεί κανενός είδους σοκ. Τα ακούτε συνέχεια για την ΕΡΤ. Είναι της μόδας, ναι. Δεν ξέρω αν είναι της μόδας, αλλά σίγουρα έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είστε ικανοποιημένος από τις τηλεθεάσεις το πρόγραμμα του, από το πρόγραμμα είμαι, ναι. Και οι τηλεθεάσεις έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Όποιος κοιτάει τα νούμερα το έχει συνειδητοποιήσει και έχει σταματήσει και ο σχετικός θόρυβος αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι η ΕΡΤ έχει το καλύτερο πρόγραμμα στη μυθοπλασία. Ξεκινάνε και οι σειρές της ελληνικής μυθοπλασίας τώρα. Έχει μακράν το καλύτερο μπουκέτο αθλητικών γεγονότων και βεβαίως έχει δείξει και στον ενημερωτικό τομέα ότι είναι ο μοναδικός οργανισμός ο οποίος δίνει το παρόν στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Έτσι, θέλω να θυμίσω ότι σε γεγονότα όπως ας πούμε το χτύπημα το τελευταίο στη Συρία ή οι εξελίξεις στην Τουρκία θα ήταν γεγονότα που θα τα μάθαινε περίπου ως παραδρομή ο Έλληνας τηλεθεατής το επόμενο πρωί κάποια στιγμή. Η ΕΡΤ και στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν με ζωντανές μεταδόσεις από τα ξημερώματα εκεί. Εντάξει, πιστεύω όμως ότι είναι πολλοί οι συνάδελφοι σε όλα τα μέσα και στα πρακτορία που μεταδίδουν τα πάντα ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να. Όχι, μιλάω τώρα για τα τηλεοπτικά κανάλια. Ναι. Τα τηλεοπτικά κανάλια, επιτρέψτε μου να σας πω, διότι έχει δείξει και ο ιδιωτικός τομέας κάποια όρια.
Διότι αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Ναι. Έτσι, δεν, Τεράστιο. βέβαια, το να έχεις ανταποκριτή ο οποίος θα είναι με συνεργείο 3,5 τα ξημερώματα σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, φάνηκε ότι τα ιδιωτικά κανάλια δεν είναι έτοιμα να κάνουν τέτοια επιλογή με όρους εμπορικούς. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Δεν τα ιδιωτικά κανάλια οι πολίτες, ενώ στην ΕΡΤ δεν έχει υπάρχει σημασία. Τα που ιδιωτικά πολίτες. κανάλια όμως έχουν κατά το Σύνταγμα και το νόμο την υποχρέωση να ενημερώνουν. Έτσι δεν είναι. Προφανώς, προφανέστατα. Πολύ περισσότερο υπόκειται στο δημόσιο έλεγχο και η ΕΡΤ. Διότι πρέπει να είμαστε υπόλογοι και καλώς είμαστε και για κάθε ευρώ που ξοδεύεται εκεί πέρα, που επενδύεται. Αλλά στην ΕΡΤ, ξέρετε, και εδώ πέρα ίσως είναι και ένας λόγος που ορισμένοι οι οποίοι φάγανε με χρυσά κουτάλια από την ΕΡΤ μέσα, τώρα που είναι απ' έξω αρχίζουν και βρίζουν. Έχει κοπεί η μεγάλη μάσα, κυρία Παρασκευά. Δεν υπάρχουν τα 7 και τα 10 και τα 25. Τελειώσαν αυτά. Και βέβαια θέλω να πω ότι ορισμένοι οι οποίοι, επειδή ξέρουμε ονόματα και διευθύνσεις, δεν είναι, είμαστε χτεσινοί πλέον, ας προσέχουν πώς μιλάνε για τον οργανισμό, διότι... Λοιπόν, ο Γενάρης σας πάει εκλογικά και τον έχουμε μπροστά μας. Μέχρι πριν μια εβδομάδα να με ρωτούσατε... Το Γενάρη τον είχε επιλέξει ο κύριος Σαμαράς, δεν ήταν δική μας επιλογή. Εμείς πάντως, όποτε και να γίνονταν... Σας πήγε, μια χαρά σας πήγε. Θα επιλεγεί και πάλι, λέτε, μπορεί να είναι γούρικος μήνας, είναι, να είναι μήνας που να μας φέρει κοντά σε εκλογές. Μέχρι Γενάρης... την προηγούμενη εβδομάδα ήταν... Πολύ μακρινό σα σενάριο. Τι σα έκανε να πιο... πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό το ενδεχόμενο. Το σκηνικό στη Βουλή χθες. Το σκηνικό στη Βουλή νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, κάποιος που παρατηρεί τα πολιτικά γεγονότα, τι βλέπει. Βλέπει μια κυβέρνηση η οποία πατάει πάρα πολύ καλά στα πόδια της, διότι έχει βγει το οικονομικό πρόγραμμα, έχουμε χρήματα. Ξέρετε τα οποία. Πόσες φορές ακούστηκε η λέξη δεν τρέπεστε ή η ντροπή χθες στη Βουλή. Ναι, νομίζω δικαίως όμως από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Διότι εδώ πέρα έγινε ένα ολίσθημα. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για προδοσία και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βρει γρήγορα το χρόνο να το ξανασκεφτεί και να ανακαλέσει. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και όχι τις μεμονωμένες καριέρες κάποιων πολιτικών της άκρας δεξιάς, όπως έγινε δυστυχώς στο παρελθόν. Και δεν έχει πληγεί η δική μας η παράταξη από τέτοιους τύπους, πατριδοκάπηλους. Ανετράπη η κυβέρνηση Μητσοτάκη με βάση την πατριδοκαπηλία. Στον χρόνο που είχαμε, είπαμε πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα επαναλάβουμε μια συνέντευξη προσεχώς για να πούμε πολλά περισσότερα. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε καθόλου ουρμελιώτης με δεδομένες τις ρίζες καταγωγής δεν που έχετε να μην νιώθεις, αυτά, από τη Φωκίδα και τη Φωκίδα. Αυτά είναι στο DNA. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κεσαριανή. Αλλά είχα τη δυνατότητα ως παιδί να επισκεφτώ ξανά και ξανά τους συγγενείς μας στην Ηράκλεια έξω από τη Λαμία. Και προφανώς, προφανέστατα, φαίνεται ότι κάποια πράγματα είναι ποτισμένα στο αίμα. Όταν είναι κανείς υπουργός, είναι υπουργός όλης της Ελλάδας, αλλά την πατρίδα του δεν έτσι, ξέρω. Δεν ίσως είναι. Να την κοιτάζει. Θα έρθουμε για τις τηλεοράσεις εκεί σύντομα, σας το υποσχόμαι. Θα σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή και συζήτηση. Εγώ, κυρία Παρασκευά. Που βρήκατε χρόνο μέσα σε όλα αυτά. Θα το επαναλάβουμε. Σας βεβαίως, ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά.